Μηνύματα αγάπης και αλληλεγγύης από την ομάδα του Γιούχτα, καθώς αντιπροσωπεία του ποδοσφαιρικού τμήματος και της διοίκησης επισκέφθηκαν το Κέντρο Ειδικών Παιδιών Ζωοδόχος Πηγή στη Νέα Λικανασό. Αυτές τις άγιες μέρες πρόσφεραν δώρα που σκόρπισαν χαμόγελα. Πέρα από τις μπάλες που έδωσαν στα παιδιά του κέντρου, δώρησαν και ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τις ανάγκες που υπάρχουν. Είμαστε σήμερα εδώ στη Ζωοδόχο Πηγή με το ποδοσφαιρικό τμήμα του Γιούχτα, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης της ομάδας, φέροντας κάποια μικρά δώρα και ένα ηλεκτρονικό εξοπλισμό που έχουν ανάγκη τα παιδιά για την εκπαιδευσή τους διαδικασία. Θέλω να πω ότι ο αθλητισμός είναι μια ούτως ή άλλως μια κίνηση που φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, θέλω να πω ότι όπως είναι γνωστό το ποδόσφαιρο, ειδικά το κριτικό ποδόσφαιρο, είναι μακριά από δύσκολες καταστάσεις, από επεισόδια που βλέπουμε αλλού, αλλά πιστεύω ότι όλες οι ομάδες στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης πρέπει να έρθουν πιο κοντά με κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη. Από την άλλη μεριά, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ανθρώπους εδώ, τους υπεύθυνους της Ζωοδόχου Πηγής, για την πολύ καλή δουλειά που κάνουν στο πλαίσιο της βοήθειας σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Ο Γιούχτας θα συμμετέχει και σε άλλες τέτοιες εκδηλώσεις. 15 χρόνια στην ομάδα, ξέρω τι γίνεται εδώ στο σχολείο και παρακαλώ το 19 να μας φέρει αγάπη στον ζήτη σε όλο τον κόσμο, αγάπη προσευχή. Και πολλά γκολ. Πολλά γκολ. Σήμερα ήρθε στο κέντρο μας η αθλητική ομάδα ποδοσφαίρου του Γιούχτα. Μας προσέφερε δώρα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους ευχόμαστε καλή αθλητική χρονιά. Πάρα πολύ ευχάριστα. Είμαστε συνηθισμένοι τους άλλους σε τέτοιου είδους επισκέψεις, και ειδικά τώρα που είναι οι μέρες γιορτών. Και μας τιμά πάρα πολύ το ότι μας σκέφτονται και μας προσφέρουν δώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Τα παιδιά και το προσωπικό του κέντρου ευχαρίστησαν τους παίκτες του Γιούχτα και τους έδωσαν αναμνηστικά δώρα που δημιούργησαν αυτές τις μέρες.